το πρόβλημα είναι μεγάλο, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και νομίζω ότι έχω τον κατάλληλο άνθρωπο δίπλα μου και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι ο κύριος Ελευθέριος Σταματόπουλος, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, αντιλαμβάνομαι και πολύ καλός γνώστης. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Και πρώην εθελοντής, έτσι. Και πρώην εθελοντής. Το ξέρετε. Μικρός δηλαδή. Ναι. Όταν δεν υπήρχε εθελοντισμός. Και τώρα μικρός. Πιο μικρός, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, γελάω, αλλά δεν είναι για γέλια. Και είπα στον πρόλογο, είχαμε πει να τα πούμε κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο και λέω, παιδιά, αφήστε να πάει ο μήνας να δούμε τι άλλο θα μας βγει στο δρόμο και να τα πούμε τέλος Αυγούστου και είχα δίκιο, μεσολάβησε. Σωστά, και το κακό, και το κακό ξέρετε ποιο είναι. Το κακό είναι ότι τα λέμε τον Αύγουστο και στο τέλος δεν γίνεται το χειμώνα μία συζήτηση, ξέρω, τι πρέπει να αλλάξει, ας πούμε. Κάτσε, έτσι θα πάμε, θα συνεχίζεται το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Θα ξοδεύουμε δηλαδή σε βαρέλι χωρίς πάτο, ας πούμε, άπειρα ποσά και ανεξέλεγκτα κιόλας πάρα πολλά, ναι, να το ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, πού θα βγει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και τελικά η κατάσβεση θα επαφίεται στον κόσμο, στο φιλότιμο των εθελοντών, που συνήθως είναι γύρω από τις περιοχές αυτές και κινδυνεύουν. Το θέμα είναι ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά αν πάει κανείς και δει γωνιές, κρατάω την, και θέλω να τη δείξω, δύο εικόνες που μας στείλατε, που νομίζω ότι είναι πολύ εντυπωσιακές και πολύ χαρακτηριστικές. Είναι οι εικόνες από την Πεντέλη και μάλιστα έβαλα τη μία δίπλα στην άλλη μόνο να τη βρω, που δείχνει πόσο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή έχει, το contrast, έχει ερημοποιήσει την περιοχή, έχει αλλάξει τελείως την εικόνα. Ειδικά για την Πεντέλη, να ξέρουμε, αν και είχε περάσει η φωτιά το 2009, να ξέρετε όμως, 15 χρόνια είναι οριακά αρκετά για να παράξουμε. Λοιπόν, να το δείξουμε να καταλάβει ο κόσμος, ναι, γιατί, ναι, μιλάμε. Ναι, ναι. Είναι το ίδιο σημείο φωτογραφημένο πριν και μετά. Είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Ναι. Έχει φωτογραφηθεί ο Παράδεισος. Ναι. Και δίπλα του η Νικόλαση. Αν δείτε τη δεξιά φωτογραφία. Αυτό πρέπει να είναι κάπου προς τον πριν το Βαρνάβα, μετά το Βαρνάβα, πηγαίνοντας κατεβαίνοντας προς την Πεντέλη. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, άμα δείτε στη δεξιά πλευρά, τη δεξιά φωτογραφία. Το πράσινο. Ναι, ναι, το πράσινο. Θα δείτε ότι πολλά κομμάτια είναι αναγεννημένα δάση. Ναι, σωστά. Είναι μικρά δεντράκια τα οποία τα βλέπει εδώ κανείς. Ναι. Αυτή δεν είναι χαμηλή βλάστηση. Είναι αυτή δενδρίλια. Είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Ναι. Αυτά είναι δενδρίλια, ναι, που βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, δεν είναι πουρνάρια. Ναι, εγώ άκουσα τον κύριο Υπουργό, καθόλου αξιοσέβαστο σας, να το ξέρετε. Γραμματέας. Όχι, τον Υπουργό. Τον Υπουργό. Να λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, ρε παιδιά, 10% ήταν δάση. Ναι, όχι, δεν ήταν 10% δάση. Ήταν 10% δάση και 70% αναδασωμένα. Ναι. Τα οποία με φυσική αναγέννηση, τα οποία δεν θα ξανάρθουν αυτά. Πεύκα ήταν, πεύκα ήταν. Μα δεν έχει τίποτα. Στην πλειονότητά του. Στην πλειονότητά του. Κοιτάξτε, για να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, ας πούμε. Έτσι. Μην δαιμονοποιούμε το Πεύκο. Δεν φταίει το Πεύκο, ας πούμε, που είναι εκεί. Εμείς φταίμε. Από την αρχαιότητα. Μισό. Έχω ακούσει από συναδέλφους σας να λένε ότι το Πεύκο από τη φύση του έχει ένα κύκλο ζωής, γεννιέται και πεθαίνει και για να ξανααναζωογονηθεί πρέπει να πεθάνει για να ξεκινήσει ξανά η ζωή. Εντάξει, αυτές είναι οι κρατούσες, ας πούμε, διαχειριστικές ότι θα απόψεις, καεί ό,τι και αλλά να κάνουμε υπάρχουν, σε 30, 40, 50 χρόνια. Σωστά. Από το 2000 και έπειτα υπάρχουν εκατοντάδες μελέτες, ας πούμε, στο no fire management. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, πώς μπορείς να διαχειρίζεσαι ένα πευκοδάσος χωρίς να καίγεται αυτό, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, γιατί καίγεται το πευκοδάσος, λένε, ας πούμε, εκτός από το ότι είναι έφλεκτο κλπ. Έτσι, γιατί στη φυλάδα κάτω σχηματίζει ένα χούμο με κρούστα, δημιουργείται μία κρούστα μυκήτων, ας πούμε, λοιπόν, η οποία είναι αδιαπέραστη από τις ρίζες, από τα ριζίδια των δέντρων, ας πούμε, των νέων δέντρων, και δεν μπορούν να διαπεράσουν. Γι' αυτό δεν αναγεννάται. Όμως, με τον κατάλληλο χειρισμό, δηλαδή με τη χρήση λελογισμένης βόσκησης, με τα άγρια ζώα, με ορισμένες παρεμβάσεις μέσα στα δάση, μπορούν αυτά να διατηρηθούν εις το διηνεκές και να αναγεννούνται και σωστά. Λύστε μου μια απορία. Διάβασα και πραγματικά είχε ενδιαφέρον. Εκεί που είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα, τα σπίτια είναι ελάχιστα αυτά που έπαθαν ζημίες και ήταν μικρές ζημίες. Εκεί που δεν είχαν καθαριστεί, κάηκαν. Το φέρνω λοιπόν στο φυσικό περιβάλλον. Εκεί που ήταν αφρόντιστο το φυσικό περιβάλλον,
έγινε, ήταν μπαρούτι, κάηκε. Εκεί που μπορεί να ήταν λίγο πιο φροντισμένο, κάποια άλση σε δήμους καθαρισμένα κτλ. Η ζημιά ήταν μικρότερη. Και έγιναν παρεμβάσεις. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν παρεμβάσεις. Δεν έγιναν, κατά τη γνώμη μου, οι σωστότερες παρεμβάσεις, γιατί τα αντινέρω 1, 2, 3 ας πούμε, είναι πάρα πολλά τα χρήματα που δόθηκαν χωρίς το μέγιστο αποτέλεσμα. Mm. Εδώ θέλουμε το εξής. Έχουμε μία αντίληψη, οι περισσότεροι από εμάς τώρα που μιλάμε εδώ στα κανάλια, έχουμε, ή στο διαδίκτυο, έχουν μία αντίληψη των περιαστικών δασών. Mm. Άλλο είναι αυτό και άλλο χειρισμό έχουν, mm. που και οι Δήμοι παίζουν ρόλο εδώ πέρα, και άλλοι... Άλλη αντιμετώπιση, το παγκαίο, ας πούμε. Ή η δαδιά. Εκεί θέλεις πλήρη διαχείριση, και παντού δηλαδή θέλεις. Θέλεις πλήρη διαχείριση. Είναι τόσο δύσκολο, αφήνω το παγκαίο, γιατί δεν νομίζω θα καίγεται κάθε χρόνο όπως καίγεται η Πεντέλη, ή τη Δαδιά, αλλά θα πάω στην Πεντέλη, θα πάω στην Πάρνηθα, θα πάω στα Γεράνια, στον Κιθερώνα, που καίγονται συνέχεια. Τι γίνεται λάθος? Δηλαδή δεν έχουμε αποκτήσει την εμπειρία, δεν ξέρουμε ότι το καλοκαίρι η πιθανότητα να καεί η Πεντέλη στατιστικά είναι πάνω από 20%. Δεν γίνεται, κατά τη γνώμη μου, δεν γίνεται κατάσβεση στα δάση, πραγματική. Τώρα αντιδρούν ορισμένοι, ας πούμε από το Παγκαίο μου είπανε ορισμένοι εθελοντές, ας πούμε, μα εμείς ήμασταν εκεί. Όντως υπάρχει κόσμος που ανεβαίνει και θέλει να βοηθήσει, έτσι, αλλά είναι συγκροτημένη αυτή η παρέμβαση, είναι... 5 πυροσβεστικά εδώ, στείλε 2 εκεί πέρα, 3 εκεί πέρα, παίρνει του βουλευτή η κόρη, γιατί γίνονται και αυτά, μην νομίζετε, έτσι, ανεξαρτήτως κομμάτων μιλάμε, έτσι, και γινόντουσαν και γίνονται και μπορεί και να γίνονται. Αλλά εδώ θέλεις ένα οργανωμένο σχέδιο, το οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης, δηλαδή μέσα στα δάση. Αυτό δεν βγαίνει με ένα αντινέρο, μια αντιπυρική, πήγαινα με από εδώ, από εκεί και ξέρω, δεν βγαίνει έτσι. Με την κοινή απλή λογική που φαντάζομαι ο καθένας σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Ό,τι και να κάνουμε, καιγόμαστε. Και κάθε χρόνο καιγόμαστε περισσότερο από πέρυσι. Κάτι γίνεται με πολύ λάθος τρόπο. Χρήματα υπάρχουν. Διάβαζα τα κονδύλια που διαθέτει η Ελλάδα σε σχέση με το ΑΕΠ της. Είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Τα στοιχεία, τα επίσημα που είδα. Ο αριθμός των πυροσβεστών, πάλι σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων, είναι πολύ μεγάλος. Λεφτά έχουμε, προσωπικό έχουμε. Τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε δασική υπηρεσία. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να... Τώρα υπάρχουν και αντιθέσεις στην κοινωνία, ας πούμε, γιατί πάντοτε ένας μηχανισμός ο οποίος προστατεύει το περιβάλλον έρχεται σε σύγκρουση. Είχαμε κάποτε δασική υπηρεσία και πάψαμε να έχουμε το 98, νομίζω, έτσι τελείωσε. Είχαμε και έβγαζε και λεφτά, έτσι. Τώρα δεν έχει καμία αρμοδιότητα, το πιστεύετε αυτό? Δεν μπορεί να κάνει δασοπροστασία, πυροπροστασία, δεν μπορεί να σχεδιάσει πυροπροστασία. Yeah. Απαγορεύεται, πώς να σας πω, δεν έχει χρήματα, όλα έχουν περάσει στην πρόληψη, έτσι. Έγινε ένα υπερυπουργείο που έχει όλα τα κονδύλια της πρόληψης, τα οποία όμως τι τα κάνει, τα κάνει μια αντιπυρική εδώ, πυροσβεστικά οχήματα, τώρα θα πάρουμε άλλα 1000. Δηλαδή, 4.700 μαζί με αυτά που έχουν οι Δήμοι και οι εθελοντικές οργανώσεις. Σβήνουν φωτιές τα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν λέμε ότι δεν σβήνουν, αδερφέ, ας πούμε. Αλλά δηλαδή μιλάμε τώρα, είναι τετραπλάσιος στόλος που χρειαζόμαστε. Πώς να σας πω, είναι, μην πω τετραπλάσιος, τριπλάσιος, έτσι. Να σας πω, μιλάμε για φωτιές που είναι μέσα σε δάσος. Έτσι, στο 98%, στο 99%, στο 100%. Όταν παρεμβαίνει η πυροσβεστική μέσα στο δάσος, έχει δασικούς χάρτες, έχει, ας πούμε, τους χάρτες που λέει ποιοι δρόμοι είναι βατοί, ποιοι δρόμοι είναι βατοί σε συγκεκριμένο τύπο οχήματος, που υπάρχουν υδατοδεξαμενές, που έχει έτσι μια εικόνα, ή κατά κανόνα βλέπουν τον καπνό και το αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν το έχει, ας πούμε. Και μετά πάθαμε το σύνδρομο μάτι, που αργήσαμε να το πάθουμε, έτσι, γιατί έχουμε 273 νεκρούς. Εδώ και 26 χρόνια έχουμε 273 νεκρούς, το διανοείστε. Ναι. Είναι 11-12, ας πούμε, το χρόνο, ναι, από αυτή την αιτία, ναι, έτσι. Λοιπόν, μετά το σύνδρομο για το μάτι, λογικά πηγαίνουν, ας πούμε, διαμορφώνουν, τοποθετούν τις δυνάμεις τους εκεί, ώστε να μην καεί χωριό, να μην καεί πόλη, να μην μπει. Παρ' όλα αυτά θα μπει. Ναι. Θα μπει η φωτιά, γιατί όταν την αφήνεις στο δάσος ή έχεις ελλειπή παρέμβαση εκεί και δεν έχεις σχέδιο πρώτης πλήξης, δεύτερης γραμμής, κύριας γραμμής, δευτερεύουσας γραμμής πλήξης, να ξέρουν οι δυνάμεις τι να κάνουν, να κινηθούν άνετα μέσα, δεν μπορείς. Θα σου έρθει πάρα πολύ δυνατή η φωτιά. Ωραία.
Πάμε λοιπόν. Ελπίζουμε να έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, δηλαδή τα δράματα που ζήσαμε να ήταν αυτά που, ναι, εντάξει, που ήταν ναι. να συμβούν φέτος. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξανασυμβούν τον χρόνο? Έχουμε στόλο 90 περισσότερα και από τους Γάλλους και από τους Ιταλούς και από τους Ισπανούς. Πρέπει να αέρια μέσα, όπως είπαμε, πυροσβέστες, μπορούμε να ξαναοργανωθούμε χωρίς κόστος, πρακτικά, χωρίς κόστος. Δηλαδή, έχουμε 500 δασολόγοι δασοπών οι οποίοι μπαίνουν τώρα, τους έχουν καλέσει, ας πούμε, έτσι. Δεν φτάνουν, αλλά είναι στοιχείο. Έχουμε λοιπόν δημιουργεί, ανανεώνει το επιστημονικό και υποψηφιονικές δυνατότητες. 1.160 δασοκομάντος περνάνε στο σώμα το ειδικό, το δασικό σώμα. Ναι. 1.500 με αλλαγή της σύμβασής τους από επταετούς θητείας, ναι. γιατί αυτούς θα τους φτιάξουμε δασοκομάντος, θα τρέξουν, θα φαγωθούν και μετά τους πετάξουμε, έτσι, με εμπειρία και τα παιδιά αυτά, ναι. εντάξει, τέλος πάντων σας το λέω, ναι. και επιστήμονες είναι και κομάντα ήταν, ναι. ας πούμε, και φιλότιμο έχουν και τους βλέπουμε δηλαδή, ναι. έτσι. Ναι. Δεν φταίνε αυτοί που δεν έχει, που δεν αποδίδει. Λοιπόν, οι 1.500 πυροσβέστες, οι οποίες φεύγουν τώρα πενταετούς θητείας, είναι έμπειροι, ας πούμε. Μάλιστα. Να περάσουν και αυτοί στο σώμα. Πόσοι μαζεύτηκαν? Μαζεύτηκαν 2.200. Και 500 που έχουμε επιστημονικό προσωπικό, ας πούμε, είναι 3.000. Δεν χρειαζόμαστε πολλά πράγματα πια. Χρειαζόμαστε στη δασοφυλακή κάποιες προσθήκες, ας πούμε, που βγαίνουν από τους... υπάρχουν οι ειδικοί δασοπροστασίας, ας πούμε, οι ειδικοί που βγαίνουν από τα αντίστοιχα, οι έκτα δημόσια, ας πούμε, που είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Λοιπόν, θέλουμε άλλους 500 προς το παρόν. Μάλιστα. Και όταν... 700 οχήματα τα πιο ευέλικτα περνάνε σε αυτό το σώμα, έτσι. Ορεινά πυροφυλάκια τα λειτουργούμε. Εξειδικευμένο σώμα λοιπόν που μπορεί να διαχειριστεί. Τα λειτουργούμε τα ορεινά πυροφυλάκια, ναι. γιατί άκουγα το δήμαρχο εκεί στον Όρδηλο, Συνίκης δεν θυμάμαι, το δήμαρχο, που λέγε θέλουμε και εμείς drones και ξέρω εγώ. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να καλύψεις όλα τα συμπλέγματα με drones, αφού έχεις τα ορεινά πυροφυλάκια, γιατί δεν τα χρησιμοποιείς. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Είναι η ευχή που δίνουμε κάθε χρόνο τον Αύγουστο και μαζί το έχουμε πει. Είναι πολλά τα λεφτά. Και δεν βγαίνει. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι. Δεν θα γίνει τίποτα. Είναι πολλά τα λεφτά. Δυστυχώς, μικρός ήμουν και γέρασα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ακόμη μια φορά, κύριε Σταματοπούλου. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά.